πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες. Αναστασία, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μετά την ύφεση που παρουσίασε η ένταση των ανέμων μέσα στη νύχτα, τώρα έχουμε περάσει στη φάση που έχουμε σταδιακά μια ενίσχυση. Περιμένουμε να φτάσουμε δηλαδή τις μεσημεριανές ώρες γύρω στα 5, πιθανώς στα πιο ανατολικά τμήματα και 6 μποφόρ. Είναι αυτή η ημερήσια διακύμανση που έχει το Μελτέμι. Ωστόσο, να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι η ένταση των ανέμων τόσο μεγάλη όσο είχαμε τις δύο προηγούμενες ημέρες. Σήμερα, δηλαδή, σημαντικό αυτό το κρατάμε, ναι. Έτσι, θετικό στοιχείο. Δεν θα είναι σαχτές τέτοια ώρα. Όχι, θα είναι όχι. Κάτι λιγότερο. Θα είναι κάπως λιγότερο. Και στη διάρκεια της νύχτας που μας αφορά πια αυτό. Και μετά τη νύχτα σήμερα θα πέσουν οι άνεμοι ακόμα περισσότερο από όσο έπεσαν τη σημερινή νύχτα. Δηλαδή η νύχτα η σημερινή, αυτή που περιμένουμε, θα είναι αρκετά καλή. Θα είναι αρκετά καλή. Θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία δυστυχώς θα είναι αρκετά υψηλή. Περιμένουμε σήμερα στην Αττική να φτάσουμε τους 38 βαθμούς. Βέβαια, αυτό δεν βοηθάει γιατί το νερό εξατμίζεται πολύ εύκολα. Δεν είναι ένας θετικός παράγων. Ωστόσο, και ο άνεμος που θα είναι σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα θα κάνουν την κατάσταση λίγο καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αναστασία, άρα για να ανακεφαλαιώσουμε, πόσες ώρες περίπου θα κρατήσει αυτή η ενίσχυση των ανέμων? Ήδη έχει ξεκινήσει. Ναι. Περιμένουμε τις μέγιστες εντάσεις το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, δηλαδή γύρω στις 2-3 η ώρα. Και μετά η εξασθένιση θα αρχίσει περίπου από την ώρα 6-7 το Μάλιστα. απόγευμα. Ωραία. Mm-hmm. Και η επόμενη πιο επικίνδυνη μέρα ποια θα έλεγες ότι είναι? Η Τετάρτη θα είναι μία μέρα σαν τη σημερινή περίπου, δηλαδή θα είναι μία επικίνδυνη μέρα, αλλά όχι τόσο όσο οι δύο προηγούμενες. Και μετά την Πέμπτη περιμένουμε πάλι πιο ενισχυμένους ανέμους, δηλαδή περιμένουμε πάλι να φτάσουμε τα 7 μποφόρ. Θα είναι μία ημέρα, φαίνεται η Πέμπτη, η μέρα του 15 Αυγούστου, αντίστοιχη με τη χθεσινή ημέρα. Όχι τόσο όσο την Κυριακή που είχαμε τα οχτάρια, δεν φαίνεται ότι θα έχουμε τόσο ενισχυμένους ανέμους, αλλά σαν τη χθεσινή ημέρα που πάλι ήταν αρκετά ενισχυμένοι άνεμοι, περιμένουμε να είναι η Πέμπτη. Και αυτά που λες περιλαμβάνουν και την Αττική, φαντάζομαι. Έτσι, την Αττική, δηλαδή, για γιατί Αττική, τώρα η αγωνία και το ενδιαφέρον είναι στραμμένο προς την Αττική, διότι έχει πληγεί ένα μεγάλο κομμάτι της βορειοανατολικής Αττικής και πρέπει να υπάρχει ένα πέπλο προστασίας, αν μπορώ να το πω έτσι, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές που επλήγησαν, που μάλλον ακόμη πλήττονται από την φωτιά, έτσι, γιατί υπάρχουν διάσπαρτες εστίες. Ναι, ναι, όλα αυτά για την Αττική που ήταν. Που... Μία ερώτηση. Σου μοιάζει ότι τα Μελτέμια φέτος. Επιστημονικά, τα Μελτέμια φέτος κρατάνε περισσότερο από άλλες χρονιές? Ναι, η αλήθεια είναι ότι φέτος ήταν μια χρονιά που είχαμε αρκετές ημέρες με βόρειους ανέμους, αρκετές ημέρες με Μελτέμι. Και το χαρακτηριστικό που διαφοροποίησε τη φετινή χρονιά από τις προηγούμενες ήταν ότι είχαμε συνδυασμό Μελτεμιού με υψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Mm-hmm. Έχουμε θερμές αέριες μάζες που έχουν καλύψει όλα τα Βαλκάνια. Οπότε, όταν φυσάει το Μελτέμι, πλέον δεν δροσίζει τόσο όσο τις προηγούμενες χρονιές. Είναι ένα νέο χαρακτηριστικό και αυτό που παρατηρήσαμε φέτος.